Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι, ο Σόλιτς εδώ πέρα και σήμερα θα δούμε άλλο ένα ASMR τρελό. Για να δούμε αν θα αντισταθούμε και δεν θα γελάσουμε, παιδιά. Αυτό εδώ είναι το πιο τρελό απ' όλα. Μου ζητήσατε κι άλλο ASMR, ήταν ένα κομμάτι teaser που είχα δει από τους Unboxholics και λέω δεν γίνεται ρε μαλάκα μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. That's my best friend. Λέει παλικάρι μου, έλα, έλα. Όπα, 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 μαλάκα, τι κάνει ρε. Καλά, και μόνο που έχω δει αυτό το πράγμα, εγώ δεν θα είχα φοβηθεί, δεν θα πήγαινα σε αυτό. Μαλάκα, τι κάνει. Όχι, ρε φίλε. Όχι, σοβαρά τώρα. Σε λίγο να του πιάσει το πουλί και να του πει, έλα ρε, μασάζ σου κάνω, μασάζ. Δεν τίποτα, δεν τίποτα. Κάτσε, αγόρι μου, εσύ, βουλώσε το. Σου να πω, τι κάνει, μαλάκα. Μαλάκα, το είχα τραβήξει εγώ έτσι και μου κάνει αυτό το πράγμα, μια κλωτσιά. Μπα πίσω. Έτσι στο σβέρκο, ξέρεις, κουμφούθα, τέτοια φάση θα είχε γίνει. Ξέρεις, σιγάρες όλες, μαλάκα, όπως και να ήταν, εγώ θα του την έριχνα, δε. Μαλάκα, θα του σπάσει το πόδι, ρε μαλάκα. Θα του σπάσει το πόδι. Τι σκατά. Γαμισέτα. Τι κάνε, όπα, παιδιά, μαλάκες, μαλάκες. Γαμισέτα, ευτυχώς που είμαι στο σπίτι μόνος. Διότι αν εργόταν ο αδερφός μου, πώς θα του εξηγήσω εγώ τι ακριβώς είναι αυτό, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό, ρε, είμαστε σοβαροί. Τι μαλακίες είναι αυτές, ρε. Τον έχει κάνει βάτραχο, μαλάκα, μασάζ. Μαλάκα, όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Πω. Είμαι πρώτα τα πελέτω, όλα. Κύριε όχι, ρε μαλάκα, δεν μπορώ να μην γελάσω. Τι είναι. Ωραία, πού στην καμισέτα. Στην κυριολεξία ο τύπας δεν υπάρχει, γάμισε τα μακριά από αυτόν. Όχι, όχι, μαλάκα, τι όχι, δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Του βάλε και το πόδι. Σου λέει έτσι είναι παιδιά, έτσι, έλα, έλα, σου κάνω εγώ μασάζ μαλάκα, να στανιάρεις. Ω φίλε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μαλάκα, προσπαθώ να αντισταθώ, να μην γελάσω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μαλάκα, του βγάλε κάπου, πού είναι μαλάκα. Πού το βάλει το χέρι, ρε μαλάκα. Ένα πέρτο, κουί, σι ή νο. Κάτω, τι λέει στη γλώσσα του. Μάλλον δεν λέει. Θα του λέω, σε πού μ' άγγιξες εκεί. Όχι, ρε, δεν σ' άγγιξα. Μαλάκα, δεν υπάρχει. Δεν το κάνει, δεν θα έχει τα φώτια. Σε λίγο τον να πούμε, έτοιμος είναι. Δεν είναι το φιλμό. Μαλάκα. Ωχ, τι πας, θα με σκοτώσει να πούμε πρωί πρωί. Μαλάκα, δεν υπάρχει ρε μαλάκα. Θα το λες, ρε σαν κατεμένος θα βγεις στο τέλος. Ρε μαλάκα, τι σκατά να πούμε. Δεν μπορώ άλλα ρε, δεν μπορώ παιδιά. Μαλάκα, τι σκατά να το γαμίσεις την κυριολεξία ρε μαλάκα. Ρε, θα μου μπλοκάρουν το YouTube κανάλι γαμώ τώρα. Ρε παλιό καστέρι, μένε παλιό αδερφά του κερατά ρε μαλάκα. Τι κάνει κύριε, δεν παίζεται ο τύπος. Σε λίγο, εγώ δεν κοίταγε, θα το πιάσει παπ. Όχι ρε μαλάκα, τι βλέπουμε εδώ. Μαλάκα, μπορείς και καλά το χαϊδεύω το πόδι, αλλά κουνιέμαι κιόλας. Όχι ρε μαλάκα, όχι, όχι, όχι. Μαλάκες, το κάνω πάω, το κάνω πάω. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Και καλά, του σπάσε και καλά τις. Τα κόκαλα της σπονδυλικής την είχαν χαλαρώσει. Εγώ το μόνο που είδα ήταν να το κάνει έτσι ρε μαλάκια στην κυριολεξία. Του δώσε μία και κατάλαβε. Δείτε το, όχι δεν υπάρχει αυτό. Σήκω στα χέρια. Πάλι το ίδιο πράγμα, μαλάκα να τρελαθούμε τι κάνει αυτός ο τυπάς. Πάλι το φάει βερτικά το συμβιένε σε ουδίτσι. Σέντε μη γιου in ginocchio. Φοβιάρια, δάει la testa. Όχι, όχι μαλάκα, εντάξει, εντάξει, το έχει κάνει confirm. Κοίτα, λοιπόν, το πάω λίγο εδώ πίσω. Replay ρε μαλάκα, replay, zoom. Κοίτα, κοίτα, πάω του βαράει μία πίσω. Ούτε που το σήκωσε. Έλα, σε έκανα καινούργιο, τι έχεις να πεις, τι. Vincitore lui, questa ragazza. E sano e ricco. Μαλάκα, καραδελφάρες, και Ιταλή. Ω, φίλε. Μαλάκες, κοίτα βλέμμα, κοίτα βλέμμα, να σου λέει.
Ξέρεις τι μου θυμίζει, υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία παλιά, δεν θυμάμαι πότε είχε βγει, 2005 νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, ήμουν ένα πιτσερικάς και λέγω ήταν Eurotrip. Θα σας συνιστήσω να τη δείτε αυτή την ταινία και θα βάλω και το original trailer από κάτω στο description. Και άμα δείτε το Eurotrip, υπήρχε τότε ένας Ιταλός που ήταν στο τρένο, ήταν αυτά τα παιδιά από την Αμερική, τέσσερις φίλοι και είχαν καταντήσει να πάνε στην Ευρώπη, η μεγάλη ιστορία, για να γνωρίσει ένας μια κοπέλα από τη Γερμανία μέσω ίντερνετ που είχαν γνωριστεί. Πάω στο ψητό τώρα και όπως μπαίνουν στο τρένο κατά λάθος για να πάνε που θέλουν να πάνε η Γερμανία, ήταν ένας Ιταλός. Και όπως κάθονται αυτοί. Ξέρω, αρχίζει αυτός να τρίβεται, λέει, πάει, του αγγίζει λίγο το πόδι του αλλού, του λέει, ου, μη σκούζει, του λέει. Και του λέει αυτός, στον άνεμο, λέει. Και μετά, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση μπαίνουν σε ένα τούνελ και κάτι ακούει ο άλλος, ποιος μ' άγγιξε, πρέπει να δείτε την ταινία, είναι πολύ κωμωδία, παιδιά. Και ξαφνικά βγαίνουν από το τούνελ, από το τρένο που ήταν μέσα στα σκοτάδια και βγαίνει αυτός ένα το πάνω από το κεφάλι του, κάνει μασάζ και στην πλάτη και του λέει ο άλλος, τι σκάνανε, φύγε από πάνω μου, λέει ο άλλος. Και λέει αυτός, μη σκούζει, μη σκούζει. Αγάμισου ρε μαλάκα, αυτός ο ίδιος είναι, άντε ρε να πούμε. Εσείς θα τολμούσατε για 10.000 ευρώ να σας κάνει ο Μίστερ Μισκούζι, μασάζ. Όπως έκανε στον φίλο μας από εδώ πέρα. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, δώστε ένα thumbs up. Αν δεν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, δώστε ένα thumbs down. Και μείνετε συντονισμένοι. Περισσότερα ASMR, στείλτε μου inbox είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Επιστρέφω σύντομα. Easy peasy lemon squeezy. Και τα λέμε την επόμενη φορά.